Θα σε κάνω εγώ, κύριε Φάνη, πρωταγωνιστή στη χειρότερη σαπουνόπερα που έχει γραφτεί ποτέ. Ποιος είναι? Είμαι φίλος του Φάνη, του διπλανού σας. Μήπως έχετε την καλοσύνη να μου ανοίξετε μισό λεπτό? Μάλιστα. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω? Εσείς είστε η Δώρα? Μάλιστα, εγώ. Έχετε καμιά αντίρρηση? Όχι, κάθε άλλο. Αλλά κάπως αλλιώς σας περίμενα. Αλλιώς με περιμένατε? Κατάλαβα. Ο φίλος σας θα με έχει περιγράψει με τα μελανότερα χρώματα, ε? Ναι, δηλαδή όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, δεν σας συστήθηκα. Λέγομαι Λέκας, Σπύρος Λέκας. Χαίρομαι πολύ. Αλλά δεν μου είπατε σε τι μπορώ να σας βοηθήσω. Να, είχαμε ραντεβού με το Φάνη. Ποιος ξέρει γιατί δεν ήρθε και... Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι είχατε και τι δεν είχατε με τον κύριο Πέπα. Το θέμα είναι εγώ τι μπορώ να κάνω. Πέστε μου, γιατί έχω και δουλειά. Να περάσω. Να περάσετε. Ναι. Ξέρετε, γνωρίζω την ύπαρξη της τρύπας. Α! Της τρύπας του τοίχου. Α! Από ό,τι βλέπω είστε πλήρως ενημερωμένος. Συγχαρητήρια. Ναι. Και? Και έλεγα, αν δεν σας πειράζει και αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να μ' αφήνατε να περάσω από το σπίτι σας για να πω στο Φάνη. Να περάσετε από το σπίτι μου. Μάλιστα, περάστε. Παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω σπίτι πια. Με την έννοια του ασύλου. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Ο κύριος Πέπας έχει καταστρέψει εντελώς την ιδιωτική μου ζωή. Παρακαλώ, περάστε. Τι με κοιτάτε, περάστε. Με συγχωρείτε. Πάστε, πολύ πάστε. Για την αναστάτωση. Παρακαλώ, εδώ είναι η τρύπα. Μπορείτε να μπείτε και άλλη φορά να πείτε του κυρίου Φάνη να είναι συνεπής στα ραντεβού του. Μα συνήθως είναι συνεπής. Ποιος ξέρει τι θα τούτυχε. Λέτε να τούτυχε κανένα τύχημα και να μας λείψει για λίγο καιρό, ίσως και για πάντα. Πού τέτοια τύχη. Ώστε λοιπόν αυτή είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το περίφημο τείχος της ντροπής και η τρύπα του έσχους που ο κύριος Πέπας αρνείται να κλείσει. Δεν τον αδικό. Σας παρακαλώ. Αρκετά είπαμε. Πηγαίνετε παρακαλώ γιατί έχω και δουλειά και ησυχία. Μάλιστα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Πω, τι γυναίκα. Φάνη Μπαγάσα, μου την έκρυβες. Φάνη, τι έγινε? Εσύ τι κάνεις εκεί εξαπλωμένος? Πώς βρέθηκες εδώ μέσα? Από το σπίτι αυτηνής? Πώς εκφράζεις έτσι για τη Δεσποινίδα Τσέλιου? Να σου πω. Ναι. Σε άφησε να περάσεις? Βεβαίως. Χωρίς αντιρρήσεις? Χωρίς αντιρρήσεις. Εντύπωση μου κάνει, πώς δεν άρχισε να καυγίζει? Ίσα-ίσα ήταν ευγενέστατη. Η γυναίκα όμως, Εσύ, αλλιώς μου τα έλεγες. Πονηρέ, τι θέλεις για τον εαυτό σου, Εγώ να τι θέλω για τον εαυτό μου, δεν με ξέρεις καλά, μου φαίνεται. Με υποτιμάς. Το γούστο μου για τις γυναίκες θα έπρεπε να το ξέρεις από καιρό. Δεν ξέρω, απορώ. Καλά, μη θυμώνεις. Και αν δεν σ' αρέσει εσένα, τόσο το καλύτερο. Γιατί αρέσει σε μένα. Ιδέα δεν έχεις, μου φαίνεται. Μεσάνυχτα έχεις από γυναίκες. Αλλά πού να ξέρεις κι εσύ, κακομοίρη μου. Γι' αυτό δεν ήρθες, για να μάθεις. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα αρχίσουμε από το πρώτο μας μάθημα. Εγώ γι' αυτό άργησα. Πήγα και σου ψώνισα ειδικό κρασί από ειδική κάβα. Και σου έχω μαγειρέψει και special φαγητό. Όταν θα φύγεις από εδώ, το γούστο σου θα έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Θα έχεις μια άλλη ματιά στον κόσμο. Ξέρεις τι θέλω, πρακτικά πράγματα. Να, όταν θέλω να πλησιάσω μια γυναίκα, ας πούμε, τι να της πω, πώς να την αντιμετωπίσω. Γιατί ξέρεις, είμαι, πώς να το πω, είμαι, τα χάνω. Υδρώνω, μπερδεύω τα λόγια μου και ανοίγω το στόμα μου και λέω βλακίες. Το ξέρω, το
ξέρω, μην ανησυχείς καθόλου. Το πλησίασμα της γυναίκας είναι τέχνη και ως τέχνη θα το αντιμετωπίσουμε. Θέλει ρέγουλα, πώς το λένε, εσύ δεν είσαι φτιαγμένος για τίποτα φτηνά κολπάκια. Πρέπει να μοιηθείς σε ολόκληρη τη φιλοσοφία. Και καλύτερο δάσκαλο από μένα δεν θα μπορούσες να βρεις. Λοιπόν, αρχίζουμε. Αρχίζουμε με λίγο κρασί και πολλή μουσική. Κύριε Λέκα! Με φωνάξατε? Με όση φωνή έχω. Εμένα φωνάξατε? Εμένα? Λέκας δεν μου είπατε ότι λέγεστε? Μάλιστα. Ωραία, τότε εσάς ακριβώς φώναξα. Με θέλετε κάτι? Πέστε στον κύριο Πέπα να σταματήσει αυτή τη μουσική. Να σεβαστεί την εργασία μου και να σταματήσει αμέσως αυτή τη μουσική. Να σταματήσει αυτή τη μουσική. Να σεβαστεί την εργασία της και να σταματήσει αυτή τη μουσική. Τ' άκουσες? Τ' άκουσα. Να της πεις ότι είναι 9 η ώρα και αν θέλει εκείνη να εργάζεται την ώρα που όλοι οι άλλοι φυσιολογικοί άνθρωποι είτε ξεκουράζονται είτε διασκεδάζουν, να το κάνει μόνη της. Η μουσική δεν σταματάει. Είναι 9 η ώρα. Η μουσική δεν σταματάει. Τ' ακούσατε? Δεν είχα καμιά αμφιβολία για την αντίδρασή του. Είναι πασίγνωστο ότι είναι ένα εγωκεντρικό γαϊδούρι, αδιάφορο για τους πάντες εκτός από τον εαυτό του. Σας λυπάμαι, κύριε Λέκα. Σας λυπάμαι. Αν έχετε τέτοιους φίλους, τι τους θέλετε τους εχθρούς. Προσέξτε, μην σας καταστρέψει. Θα τα ξαναπούμε. Είσαι ένα εγωκεντρικό γαϊδούρι. Πρόσεξε να μην με καταστρέψεις. Τ' ακούσες? Έλα μέσα, άστην να μιλάει μόνη της. Τι δύναμη, τι χαρακτήρας. Τι κατίνα. Έλα μέσα σου λέω. Τι συμβαίνει, κύριε Λέκα? Απολαμβάνετε το θέαμα? Το επεισόδιο τελείωσε. Υποχωρώ. Όχι από φόβο, γιατί η υποχώρηση είναι θέμα τακτικής. Θα τα ξαναπούμε. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ. Να λυπάστε, κύριε Λέκα. Να λυπάστε. Ο φίλος σας είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Είναι ένα δείγμα της παρακμής του ανδρικού υπεριαλισμού. Φύγετε όσο είναι καιρός. Θα σας καταστρέψει. Μ' αρέσει. Δεν ξέρεις τι λες, αγόρι μου. Μ' αρέσει, τι να κάνω. Λοιπόν, αρχίζουμε αμέσως τα μαθήματα. Είσαι συγκεντρωμένος? Ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις. Θέλω να δεις καλά-καλά αυτή τη διαφάνεια και να μου πεις τι βλέπεις. Βλέπω μια υπέροχη, μια πανέμορφη γυναίκα. Μπράβο, παλικάρι μου. Αυτή την πανέμορφη γυναίκα όμως, το ερώτημα είναι πώς την κατακτούμε. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Για να κατακτήσεις όμως κάτι, πρέπει να γνωρίζεις τη φύση του. Εσύ τώρα τι γνωρίζεις από αυτή τη γυναίκα? Τίποτα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το περίμενα. Η Έλενα. Την είχα ξεχάσει. Έλενα, το είχα ξεχάσει πως θα έρχονται. Αυτό τι σημαίνει, πως πρέπει να φύγω? Όχι βέβαια. Ευχαριστώ. Πω πω. Αυτή είναι μεγάλη. Τι σου λέγα? Ούτε για αυτήν ξέρεις τίποτα? Όχι. Πως λοιπόν θα την κατακτήσεις? Εσύ θα μου πεις. Τώρα για αυτήν ειδικά δεν μπορώ να σου πω και πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως τα γενικά χαρακτηριστικά της γυναίκας. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που διατηρήθηκαν ανά τους αιώνες? Μη χώνεις το κεφάλι σου εκεί μέσα, μη δίνεις δικαιώματα. Είναι δύο άντρες εκεί μέσα. Το ξέρω. Και βλέπουν κάτι slides με γυναίκες. Τι άλλο περίμενες? Σαν να κάνανε μάθημα. Βέβαια. Του κάνει μάθημα. Ο Πρίτανης. Ποιος από τους δυο είναι ο Φάνης? Αυτός που ήταν στα τέσσερα. Κανείς δεν ήταν στα τέσσερα. Αμπά! Έμαθε να στέκεται στα δύο το γαϊδούρι. Τι θα φας? Δεν έχω μαγειρέψει. Μη χολοσκάς, θα πάρουμε τηλέφωνο να μας φέρουν μια πίτσα. Και τι θα πιεις? Σάμπους έχω και τίποτα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ας ανακεφαλαιώσουμε. Η γυναίκα είναι ένα ανθρώπινο όν γένους θηλυκού. Οι ανατομικές διαφορές τις γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε.
Οι ψυχολογικές όμως διαφορές είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Σύμφωνοι. Ο άντρας, το αρσενικό δηλαδή, είναι το ενεργητικό στοιχείο. Η γυναίκα είναι το παθητικό στοιχείο. Τι κάνει η γυναίκα? Η γυναίκα λοιπόν περιμένει. Τι περιμένει? Τις κινήσεις του άντρα. Ο άντρας λοιπόν οφείλει να πλησιάσει τη γυναίκα, να την ανακαλύψει, να την κατακτήσει. Δεν καλούμε και τα αγοράκια από δίπλα να φάμε κάτι όλοι μαζί? Δεν θα είμαστε καλά. Γιατί? Ο ένας τουλάχιστον εμένα μου άρεσε. Λες να είναι αυτός ο Φάνης? Θα σου είναι ικανή, ε. Για ποιο πράγμα? Να τους καλέσεις. Φυσικά. Η γυναίκα σήμερα πρέπει να κινείται πρώτη. Πάνε οι εποχές που παριστάναμε το θύραμα. Τώρα βγήκαμε εμείς για κυνήγι. Σιγά, ηρέμησε. Γιατί? Ο καιρός περνάει και η μοναξία δεν μου ταιριάζει. Έφυγε ο ένας, να βρεθεί αμέσως άλλος. Πώς πάει το γράψιμο? Α, πολύ καλά. Πρόσθεσε ένα καινούριο πρόσωπο στην ιστορία. Μπα. Έναν άντρα. Παρουσιάζεται ξαφνικά και τις αναστατώνει όλες. Με ποια θα τα φτιάξει? Με όλες. Και με την Άννα και με την Ντέζη και με την Ευγενία? Όλες, ακόμα και με τη Μαρίνα. Α, αυτή είναι άσκημη. Α, δεν έχει σημασία, δεν τον νοιάζει. Γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Α, καλή ιδέα. Θα αυξηθεί η ακροματικότητα. Σίγουρα. Ξέρω πολλές που τρελαίνονται για κάτι τέτοιους τύπους. Αυτό που απασχολεί διαρκώς και μόνιμα τη γυναίκα ανά τους αιώνες είναι ο έρωτας. Αλλά ο έρωτας για τη γυναίκα σημαίνει αφοσίωση, και εκεί βρίσκονται οι παγίδες. Αφοσίωση σημαίνει πίστη. Με παρακολουθείς? Ήρθε κι άλλη. Όταν όμως ο άντρας ερωτεύεται, τον έρωτα ζητάει, όχι την αφοσίωση. Ο άντρας που θα παραδοθεί αποκλειστικά και μόνο σε μία γυναίκα πάει, δεν είναι άντρας. Μ' ακούς τώρα? Ήρθε κι άλλη, ήρθε και μια φίλη της. Τώρα εγώ σπαταλάω το χρόνο μου και εσύ... Πώς το λένε, αδιαφορεί. Μ' αρέσει η πρακτική εξάσκηση. Ποια πρακτική, βρεζόν, αφού δεν ξέρεις να χειριστείς μια γυναίκα? Δείξε μου, στην πράξη. Δεν είμαι καλός στις θεωρίες. Έτσι άσχετος που είσαι, κινδυνεύεις να πέσεις στα νύχια της οποιασδήποτε πρώτης κότας που θα σου δώσει σημασία. Εγώ οφείλω να σε κάνω άτρωτο στα βέλη τους. Θέλω να σε κάνω κατακτητή. Εμένα μία γυναίκα μου φτάνει. Τι λες, βρε ανόητε. Όποιου του φτάνει μία δεν έχει καμία. Δεν τον ξέρεις τον κανόνα. Τις γυναίκες πρέπει να τις αγαπάς γενικά, καμία ειδικά. Εγώ δεν έχω καμία, θα κυνηγάω πολλές. Ο Καζανόβας, αυτό είναι το πρότυπο. Αυτό ήταν απελπισμένος και ανικανοποίητος. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αν αγαπήσεις μία, όλες τις άλλες τις προσβάλλεις. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Θα του ζητήσω συγγνώμη. Τη Δώρα, μπορείς να μου πεις πώς θα την κατακτήσω? Εδώ μιλάμε για γυναίκες, αγόρι μου, όχι για λοχαγούς της φεμινιστικής λέλαπας. Εγώ αυτή θέλω. Είσαι Βόδη. Και αυτή η Αγελάδα. Σήμερα σχέσεις δεν υπάρχουν. Πραγματικές εννοώ. Και όλα αυτά τα ζευγάρια που κυκλοφορούν, τι είναι, Δώρα μου? Μοναχικοί. Που κάνουν παρέα διατηρώντας τη μοναξιά τους. Α, ωραία. Τότε λοιπόν κι εγώ προτιμώ να νιώθω τη μοναξιά μου με παρέα και όχι μόνη μου. Είναι θέμα επιλογής. Εγώ πάλι προτιμώ να νιώθω μοναξιά μόνο όταν είμαι μόνη. Γιατί εσύ το αντέχεις, εγώ δεν το αντέχω. Εγώ χρειάζομαι κάποιον διαρκώς δίπλα μου. Μα δεν είναι για γέλια η κατάστασή σου, παιδί μου, είναι σοβαρή. Μόλις χώρισες με αυτόν τον... Μην τον χαρακτηρίσω καλύτερα. Και πάλι θες να μπλέξεις. Μην είναι λίγο μόνη σου, να σκεφτείς, να δεις τι θα κάνεις, να διαλέξεις τι θέλεις. Με συγχωρείς που γελάω, αλλά... Καλά, είσαι ανέστητη τελείως, δεν παίρνεις τίποτα στα σοβαρά. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι που... Άσε, μη δικαιολογήσε τώρα, ξέρω πολύ καλά τι είναι. Είναι ότι δεν θέλεις να μεγαλώσεις. Διότι εάν μεγαλώσεις θα πρέπει να αναλάβεις και ορισμένες ευθύνες. Και αυτό δεν το μπορείς. Αυτό, τι κάνεις τώρα? Δεν το πιστεύω. Αυτό που γίνεται αρνούμαι να το πιστέψω. Πίσω από την πλάτη μου, η καλύτερη μου φίλη. Δώρα μου, μην τα παίρνεις τόσο σοβαρά αυτά πράγματα. Εγώ μάλιστα λέω να με συστήσεις με τους κυρίους και να τελειώνουμε. Όχι, όχι. Αν μου επιτρέπετε να συστηθώ εγώ μόνος μου, Πέπας. Φάνης Πέπας. Α, είστε φοβερός γείτονας της φίλης μου της Δώρας. Ακριβώς. Τίποτα δεν υπάρχει πια. Ούτε φιλία. Αν μου επιτρέπετε να σας συστήσω και το δικό μου φίλο, Σπύρος Λέκας. Σπύρος Λέκας. Το δικό σας το όνομα, αν επιτρέπετε. Όχι, όχι. Αφήστε με να το μαντέψω. Βεατρίκη. Θα ξεράσω. Περσεφόνη. Έλενα. Έλενα Ρούσου. Έλενα, μα βέβαια, Έλενα θα μπορούσατε να λέγεστε, πώς αλλιώς. Ξερνάω. Περάστε πιο μέσα, μην τρέπεστε. Μάλιστα, εγώ λέω να πιούμε κάτι όλοι μαζί, αν δεν έχει αντίρρηση η Δώρα. Λίγο αργά, δεν με ρωτάς. Μα ήμουν βέβαια, δεν θα έχεις αντίρρηση, γλυκιά μου.
Εγώ πάντως σας προσκαλώ δίπλα όπου έχω έτοιμο σουφλέ και κρασί γαλλικό. Θαύμα, γιατί η Δώρα δεν είχε μαγειρέψει και θα τρώγαμε πίτσα. Λοιπόν, Δώρα, θα φάμε σουφλέ, δεν θέλω αντίρρηση. Τι έχω κάνει και πληρώνομαι έτσι? Πώς σας φαίνεται το σουφλέ μου? Ονειρεμένο. Το ωραιότερο σουφλέ που έχω φάει στη ζωή μου. Και παντόφλα να τρώγε, το ίδιο θα έλεγε προκειμένου να σε ευχαριστήσει. Όχι, όχι, είναι ευγένεια και καλή καρδιά, ξέρω εγώ. Εσάς, Δεσποινιστσέλιου, δεν σας αρέσει? Για μάγειρας καλός είστε. Δεν τρώτε όμως με όρεξη? Ού και πάρτο ζήσετε, άνθρωπος. Κρασάκι. Ευχαριστώ. Αν και ζαλίζομαι εύκολα. Από πότε? Από σήμερα. Μην ανησυχείτε και να ζαλιστείτε, βρίσκεστε σε καλά χέρια. Εσείς, Δεσποινιστσέλιου, δεν θέλετε? Ναι, θέλω λίγο ακόμα, ευχαριστώ. Και να έχετε υπόψη σας ότι εγώ πάλι δεν ζαλίζομαι εύκολα. Είστε άλλη ράτσα εσείς. Ορίστε. Σπάνια ράτσα. Άγριο θηλυκό. Δεν καταλαβαίνω, για ποιο πράγμα μιλάτε? Ναι, ο φίλος μου έχει περίεργα γούστα. Τα δικά σας, τι είδους γούστα είναι? Τέτοια που μπορούν να εκτιμήσουν την ομορφιά σας. Είσαι ένας εσύ. Φαντάσου να ήταν δύο. Τι είπατε? Λέω ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι τόσο ανόητοι, που επικοινωνούν μόνο μέσω ορισμένων κωδίκων. Εσείς όμως δεν ανήκετε σε αυτούς. Για μένα μιλάτε? Όχι, δόξα τω Θεώ, μιλάω με το φίλο σας. Με μένα μιλάει. Η Δώρα ζει στο δικό της κόσμο. Ας ζήσουμε κι εμείς στο δικό μας. Λοιπόν, Δεσποινής Δώρα, τι λέγατε? Έλεγα λοιπόν, κύριε Λέκα, ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν ακόμα και χωρίς λέξεις, μόνο με νοήματα. Τόσο απλή είναι η σκέψη τους. Είστε πολλά χρόνια φίλες? 3 χρόνια. 3. Και πώς σε συνέβη αυτό το δυσάρεστο? Δουλεύω στο σίριαλ που γράφει η Δώρα. Γράφετε σίριαλ, Δεσποινιστσέλιου? Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι που χτυπάτε στη μηχανή σας. Πώς το λένε? Η Δώρα δεν θέλει να μιλάμε γι' αυτό. Γιατί? Ντρέπεστε, Δεσποινιστσέλιου? Επειδή συμβάλλετε κι εσείς στην υποβάθμιση του πνευματικού μας επίπεδου? Μην ανησυχείτε, κυρία Πέπα. Το δικό σας πνευματικό επίπεδο δεν κινδυνεύει καθόλου από υποβάθμιση. Βρίσκεται στον πάτο. Μα γιατί τσακώνεστε συνέχεια εσείς οι δύο? Τόσο χαριτωμένοι άνθρωποι. Δεν με βρίσκετε χαριτωμένο. Πολύ. Δεν θα πείτε ούτε σε μένα το τίτλο Δεσποινής Δώρα. Θέλω να τα παρακολουθώ. Αμαρτίες. Αμαρτίες. Αμαρτίες, αλλά δεν πίνουμε. Να πιω, αν το θέλεις. Αυτό το κουδούνι ήταν δικό μου? Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Περιμένετε κανένα? Σπύρο, δεν συνοδεύεις και εσύ τη Δεσποινίδα Τσέλιου να δείτε ποιος ήρθε? Τι συμβαίνει, Φρόσο? Δεν έχω σπίτι εγώ. Μου κάνανε κατάληψη. Ποιοι? Συγγενείς μου από το χωριό. Καλησπέρα, κύριε Σπύρο. Καλησπέρα. Και αυτός εδώ θα κοιμηθεί? Γιατί ποιος άλλος θα κοιμηθεί? Εγώ, στον καναπέ. Εσύ κοιμήσου το κρεβάτι, εσύ κοιμήσου με τη Δώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τον Θεέ μου. Πού θα κοιμηθείς? Στον καναπέ. Δεν φαντάζομαι να έχεις καμιά αντίρρηση. Πάντως μαζί σου δεν κοιμάμαι. Τι κάνεις εκεί τώρα? Ετοιμάζω το κρεβάτι μου. Να κοιμηθώ. Και εδώ. Φρόσο, θα μπορούσες τουλάχιστον να με έχεις ρωτήσει. Ο κύριος Φάνης έχει κόσμο? Ναι. Ελπίζω να φύγουν γρήγορα. Εγώ ξυπνάω στις 7 η ώρα το πρωί. Είσαι γλυκιά, πολύ γλυκιά. Εκμεταλλεύεσαι τη ζαλάδα μου. Κι εγώ είμαι ζαλισμένος από σένα. Σιγά, θα έρθουν οι άλλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο εσύ κι εγώ υπάρχουμε στον κόσμο. Αχ, μ' αρέσει αυτό. Ελάτε, Δεσποινιστσέλιου, περάστε. Να, που να πάρει ο διάολος. Αυτό είναι απτάγραφα. Ποιος ήταν, τι συνέβη? Μου κουβαλήθηκε η Φρόσο. Η Φρόσο τι δουλειά έχει εδώ νυχτιάτικα? Να κοιμηθεί. Ήρθανε, λέει, κάτι συγγενείς στο σπίτι της και δεν έχει που να κοιμηθεί. Η Φρόσο, μάλιστα. Μου είπε να κοιμηθώ μαζί της. Η Δώρα? Όχι, η παραδουλεύτρα. Η Φρόσο σου είπε να κοιμηθείς μαζί της? Όχι, η Φρόσο μου είπε με τη Δώρα. Η Φρόσο με τη Δώρα? Και τώρα τι θα κάνεις? Θα κοιμηθείς με τη Φρόσο? Τι να κάνω, θα το υπομείνω κι αυτό. Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Μου κάνατε χαλάστρα, γιατί δεν καθόσασταν λίγο ακόμα δίπλα? Δεν πάτε λίγο δίπλα? Ορίστε, ήρθατε σε ακατάλληλη στιγμή. Δεν πάω πουθενά. Μπα, ώστε εδώ μου είσαστε όλοι, ε? Ναι, εδώ είμαστε, Φρόσο. Τι νυχτικό είναι αυτό?
Γιατί, μήπως δεν είναι του γούστου σας, κύριε Φάνη? Απεναντίας, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου λες, εδώ θα κοιμηθείς απόψε? Ναι, και ελπίζω να γίνει η σχετική ησυχία, ε. Αύριο το πρωί θα αρχίσω από τον μπάνιο. Απορρυπαντικό πήρες? Μάλιστα. Να πάρεις και οδοντόπαστα. Μια ώρα ζούλεγα το σωληνάριο. Ό,τι πείτε. Τίποτα άλλο? Θα ακούσω λίγο Μπετόβεν. Πάντα ακούω λίγο Μπετόβεν πριν κοιμηθώ. Πονάει η πλάτη μου. Θα μου τρίψεις λίγο την πλάτη? Ας το πάνω μου. Πονάει η πλάτη σου? Πολύ. Η Φρόσο τρίβει θαυμάσια. Φρόσο, γιατί δεν τη τρίβει λίγο την πλάτη? Δεν είμαστε καλά. Εγώ και εκεί βοηθός είμαι, δεν είμαι. Καληνύχτα σας. Αχ. Εδώ πονάς? Παντού. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήμαρτον Θεέ μου. Πώς νιστάζω? Κι εγώ. Έχουμε κρεβάτι πάνω. Εσείς δεν νιστάζετε δεσποινιστέλιο? Καθόλου. Γι' αυτό η Έλενα και εγώ θα πλύνουμε τα πιάτα. Τα πιάτα? Όχι, όχι, αποκλείεται. Θα τα πλύνει η Φρόσο αύριο. Η Φρόσο θα ασχοληθεί με το δικό μου σπίτι. Εμείς θα πλύνουμε τα πιάτα. Να τα πλύνουμε μαζί. Ωραία ιδέα. Γιατί δεν τα πλένετε μαζί με το Σπύρο? Αυτό είναι γυναικείες δουλειές. Πάμε, Έλενα. Ο κύριος Πέπας είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει δείπνο. Μη φανούμε αγνώμονες. Μα αυτό ήταν. Την ερωτεύτηκα. Πάψε, μωρέ. Ιδέα δεν έχεις τι είναι έρωτας. Έρωτας είναι αυτό που με εμπνέει αυτή η γυναίκα. Ποιος, μωρέ? Η Δώρα. Μπλιάχ. Ναι, η Δώρα. Τρελός είσαι. Τι τις βρίσκεις? Μ' αρέσει. Δεν είναι σαν τις άλλες. Αυτό σίγουρα. Είναι μοναδική. Τι θα κάνω? Θα φανείς άντρας. Δηλαδή? Σκληρός. Μα δεν είμαι. Να γίνεις. Θα της πω ότι την αγαπάω. Δεν θα της πεις τίποτα. Γιατί? Γιατί έτσι. Εσύ δεν έκανες το σκληρό με την Άννη? Άλλο εγώ. Εμένα δεν μου χρειάστηκε. Ήταν όριμο φρούτο. Κοίτα την. Κοίτα την παράστημα. Κοίτα κίνηση. Αμαζόνα. Ωραία τα κατάφερες. Ποιο πράγμα? Με έβαλες να πλύνω πιάτα. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Μα είχες ξεπεράσει τα όρια. Και σαν τι σε νοιάζει? Τι είσαι, φύλακας της εφικής μου? Με ρεζίλεψες. Εγώ, εσένα. Έκανε σαν ξελιγωμένη. Είμαι. Μ' αρέσει. Τον θέλω. Αυτόν. Αυτό. Τι τον βρίσκεις? Δεν καταλαβαίνω. Είσαι τέτοιον άντρα μέσα στο σπίτι σου και το μόνο που κάνεις είναι να τσακώνεσαι μαζί του. Σε χρησιμοποιεί. Εμένα. Γιατί? Για να με κάνει έξαλλη. Τι λες, μωρό μου? Με θέλεις, τον θέλω κι εγώ. Τι θέλεις? Τρελάθηκες? Σε μένα μιλάτε? Ναι, σε σένα. Τι θέλεις? Τι θέλω? Ποια? Αυτήν. Τρελάθηκες? Τι πας να κάνεις? Φασαρία. Λοιπόν? Λοιπόν, τι θέλω? Και τι έγινε? Μην της φωνάζεις. Επάρτηνε λοιπόν, δεν κρατιέται. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος. Μην της μιλάς έτσι. Πήρες την ησυχία μου, πήρες τον Έστωρα, πάρε τώρα και την. Έλα τώρα. Τι γυναίκα, τι το περαμένω. Έλα λοιπόν, έλα πάρτηνε, δεν το πας. Είναι ο λόγος. Θα σε